Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Ο διάλογος σε αυτή την Επιτροπή είναι ταυτόχρονα και διάλογος με την κοινωνία, που αγωνιά δικαιολογημένα για την κοινωνική ασφάλιση. Να υπενθυμίσω ξεχασμένα πράγματα. Να υπενθυμίσω αυτό που είχε πει ο Σάκης και ο Καράγιωρας πριν 40 χρόνια, ότι θα τρώμε από τα παιδιά μας στο μέλλον. Αυτό έχει συμβεί και συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα οι νέοι άνθρωποι να θεωρούν ότι δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη ποτέ, επειδή τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης έχουν προ πολλών ετών εξαφανιστεί και από τις πολιτικές επιλογές που διασπάθησαν το βασικό κεφάλαιο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για τις μεταγενέστερες πρακτικές, τα δομημένα ομόλογα, το PSI, αλλά και γιατί τα προβλήματα τα δημογραφικά είναι σοβαρά, τόσο που σε κάθε χώρα που έχει σύστημα κοινωνικής ασφάλισης όπως το δικό μας, να αποτελεί βασικό πρόβλημα η επιζήτηση λύσεων και μεθόδων ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμο το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης για το μέλλον. Υπάρχει ομοφωνία σε αυτό από τους θεωρητικούς και από τους ειδικούς για την κοινωνική ασφάλιση ότι πρέπει να μεριμνούμε ώστε η αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων και της μεγάλης κρίσης και της ανεργίας πρέπει να γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει την κοινωνική ασφάλιση των αδυνάμων για το μέλλον. Έχω πει κατ' επανάληψη και έχω δώσει ειδικότερα στοιχεία για τα ελλείμματα που υπάρχουν στην κοινωνική ασφάλιση, για κάθε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, να μην επαναλαμβάνω νούμερα, να πούμε μια κουβέντα ότι δεν υπάρχει κανένα ταμείο ασφαλιστικό που δεν παρουσίαζε ελλείμματα. Κανένα. Ανακυκλώναμε μεταξύ μας με δανεισμό τις ανάγκες καταβολής συντάξεων κάθε μήνα. Το γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, όταν ήσασταν διοικητής για ένα μικρό διάστημα στο ΙΚΑ, ότι το ΙΚΑ δάνειζε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το ίδιο και το ΕΤΑ, αλλά και άλλα ταμεία μεταξύ τους δάνειζε το ένα το άλλο. Μεγάλα προβλήματα είχαμε, όπως γνωρίζετε, στον ΟΑΕ, που πάντα ακόμα χάνα καλύψει τις συντηρητικές παροχές. Είχαμε και έχουμε μεγάλο θέμα καταβολής των παροχών, των συνταξιοδοτικών παροχών στον ΟΓΑ και στον ΝΑΤ. Πάντα τις καλύπτουμε, αλλά ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στον ΟΓΑ είναι κοντά στα 3 δισεκατομμύρια και πάνω το ποσό που πάει από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί έτσι ήταν δομημένο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης για τους αγρότες. Για όλη την διαδικασία που πρέπει να, από εδώ και πέρα, να μεριμνούμε να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά και αποτελεσματικά και χωρίς ελλείμματα, προβλέπει ο νόμος μας με μια σειρά διατάξεων εκείνες τις κατευθύνσεις οι οποίες μπορούν να συγκροτήσουν ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ελκτικό για τους ασφαλισμένους και αποτελεσματικό ως προς τους σκοπούς που πρέπει να επιτελεί. Τις μέρες τούτες υπάρχει μια δικαιολογημένη αναταραχή στον χώρο των συνταξιούχων, ιδίως εκείνων που ελάβαναν ΕΚΑΣ, λόγω της περικοπής των ποσών που καταβάλλονταν. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι ο τρόπος που παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης στη δική μου τοποθέτηση ως προς το θέμα αυτό ήταν εντελώς άδικος. Ουδέποτε είπα ότι δεν χρειάζεται ενίσχυση οι μικροσυνταξιούχοι. Το αντίθετο ακριβώς είπα. Είπα ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης οφείλει να ενισχύει τους μικροσυνταξιούχους και δεν το έκανε αυτό στο παρελθόν. Αυτό που τώρα βάζουμε σε εφαρμογή έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύονται οι μικροσυνταξιούχοι και αντί για επίδομα το οποίο κρατούσε η σωμηρία του συνταξιούχου, θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχει το πολιτικό σύστημα
εμπνευστεί για τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που θα ενισχύει ευθέως τους μικροσυνταξιούχους και δεν θα το συνδέει με εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εξ αντικειμένου οδηγούν κάθε άνθρωπο, όταν το σύστημα έτσι είναι, να προσπαθεί να βρει τρόπους να εντάσσεται στο σύστημα του ΕΚΑΣ, το οποίο προϋποθέτει μία σύνταξη 664 ευρώ το ανώτατο, για να μπορεί να πάρει κανείς ΕΚΑΣ, να παίρνει κάτω από το ποσό αυτό, σύν τα εισοδηματικά κριτήρια που στο ζευγάρι μέσα στην οικογένεια είναι 11.000 ευρώ και 8.884 ευρώ περίπου, νομίζω, ατομικά. Αυτά τα... Και βεβαίως μέσα σε αυτή την κλίμακα αντίστοιχων συντάξεων και εισοδημάτων κυμαίνεται η καταβολή του ΕΚΑΣ, που καταλήγει να είναι στα 230 ευρώ το ανώτερο. Εκείνο που συμβαίνει πια, πέρα από το ότι ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο νόμος προβλέπει την σταδική κατάργηση του ΕΚΑΣ, και αυτός ήταν ένας λόγος που οδήγησε την κυβέρνησή μας να βρει ένα σύστημα που απορροφά τις απώλειες και έχει μια προοπτική απορρόφηση των απώλειων, γιατί πράγματι δεν απορροφά αμέσως τις απώλειες από το ΕΚΑΣ, αλλά έχει μια δομή τέτοια που κατευθύνεται στο σκοπό αυτό. Γι' αυτό το λόγο βάλαμε μπροστά τις διατάξεις του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για να καταβάλει υψηλές, χαμηλές συντάξεις. Τις χαμηλές συντάξεις να τις έχει με ποσοστό αναπλήρωσης υψηλότερο από ότι οι υψηλές συντάξεις καταλήγουν να έχουν ποσοστό αναπλήρωσης 120%. Ενώ οι χαμηλές και όχι οι υψηλές συντάξεις. Στην πραγματικότητα, οι συντάξεις, οι μικρότερες σύνταξεις που καταβάλλονται από το σύστημά μας, και ίσως αυτό να μην έχει γίνει αντιληπτό, και όσο περνάει ο καιρός πολλές παρανοήσεις θα εξηγούνται και πολλές παρεξηγήσεις θα σταματούν να υπάρχουν ως παρεξηγήσεις. Όλες οι συντάξεις στο χαμηλότερο επίπεδο είναι πάνω από 664 ευρώ. Επομένως, η κλίμακα που προέβλεπε για την καταβολή του ΕΚΑΣ το σύστημά μας έχει ήδη υπερκαλυφθεί μετά το 2018 και υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα στο διάμεσο διάστημα για το τι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους που έχουν τέτοια απώλεια. Το πράγμα είναι σοβαρό, ιδίως για περιπτώσεις εκείνες που και οι δύο ελάβαναν ΕΚΑΣ 230 και μπορούν να χάσουν ξαφνικά 460 ευρώ μέχρι και εκεί. Εκεί είναι θέμα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και πρέπει να βρούμε τρόπους στους ανθρώπους που έχουν τέτοια απώλεια, εκεί που είναι δύο πολύ περισσότερο και ξαφνικά έχουν μια τέτοια ψαλίδα με το εισόδημα του προηγούμενου μήνα. Όχι, αυτό δεν είναι βαθμιαίο, είναι απότομο και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Αυτή η διάμεση περίοδος είναι το πρόβλημα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε άμεσα, γρήγορα, χωρίς χρονοτριβή, πώς θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, με το νέο σύστημα το ΕΚΑΣ δεν έχει αντικειμενικά, αυτό είπα, δεν είπα ότι δεν έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, αντικειμενικά, γιατί η σύνταξη, η κατώτατη κατά βάση, ξεπερνά τα 664 ευρώ. Και αφού προϋπόθεση είναι να μην ξεπερνά τα 664 ευρώ, τώρα πια αυτή η προϋπόθεση, επειδή έτσι παράγεται η σύνταξη μετά το 2018 και μέχρι τότε είπαμε βαθμία δίνεται σύνταξη, δεν θα καταβαλόταν διότι ξεπερνιέται η κατώτατη σύνταξη. Αυτό είπα βεβαίως. Ποτέ δεν θα είναι αρκετό το κατώτατο όριο,
το κατώτατο όριο πρέπει να είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής ασφάλισης να ενισχύεται. Γι' αυτό είναι και συνδεδεμένη η Εθνική Σύνταξη με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και κυρίως με το να καλύπτει η Εθνική Σύνταξη τουλάχιστον το 60% του ενδιάμεσου εισοδήματος που διαμορφώνεται στη χώρα για κάθε έτος. Αυτό δίνει την δυνατότητα μιας διαρκούς ενίσχυσης των συντάξεων, ιδίως των κατώτατων, διότι είναι διαφορετικό πράγμα να παίρνει κάποιος εθνική σύνταξη με εισόδημα 1.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει 38,4% αναπλήρωση και μόνο από την εθνική σύνταξη, πάνω στην οποία προστίθεται η ανταποδοτική και πάει ψηλά. Είπα και επαναλαμβάνω, φτάνει μέχρι 110% για τα χαμηλά εισοδήματα. Άλλο πράγμα να έχει κάποιος ένα εισόδημα 10.000 ευρώ. Τα 384 δεν είναι φυσικά το ίδιο πράγμα με τα, πάνω, επί των 1.000 σε σχέση με, το, με τη σύγκρισή του με ένα εισόδημα των 10.000 ευρώ. Συγκριτικά το λέω, δεν είναι ακριβής η αποτύπωση, διότι σύνταξη 10.000 ευρώ δεν υπάρχει. Θέλω να πω όμως ότι με βάση το εισόδημα τουλάχιστον το οποίο κάποιος δημορφώνει στη διάρκεια του εργασιακού του βίου, η σύνταξη πρέπει να έχει κάποια σχετική αναλογία. Η σύνταξη δεν είναι μέσω πλουτισμού κανενός και δεν επιτελεί τέτοιο σκοπό να κάνει κάποιον πλουσιότερο. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει είναι συμβατά με δίκαιους όρους και λογικούς όρους συγκρινόμενοι τη ζωή του καθενός με το επίπεδο το στο οποίο ζούσε και πριν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συνδέσει την σύνταξη και με το εισόδημα που θέλει κανείς να διατηρεί και μετά την λήψη της σύνταξης, μειώνοντας το 60% τη συνταξιοδοτική παροχή για όσους επιλέγουν να ασκήσουν νέα δραστηριότητα. Δεν μιλάμε για αυτούς που ασκούσαν ήδη δραστηριότητα, μιλάμε για αυτούς που θα ασκήσουν νέα δραστηριότητα, για να λύσουμε και την παρανόηση που έχει επικρατήσει στον τύπο που καθώς διαδίδεται ότι για τους συνταξιούχους αγρότες θα έχουν μείωση 60% στη σύνταξή τους επειδή εξακολουθούν να παράγουν στο χωράφι. Το έχουμε πει, το ξαναλέω, ότι οι αγρότες μας, οι συνταξιούχοι δεν έχουν καμία επίπτωση από την διατήρηση της απασχόλησης τους στο χωράφι, στην καλλιέργεια, στη χτινοτροφία, στην αλεία και δεν έχουν καμία μείωση της συνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται. Υπάρχει το γνωστό θέμα με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Γνωρίζετε ότι έχουμε ανακοινώσει κατ' επανάληψη τα στοιχεία που προσδιορίζουν το μέρισμα. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων το δάνεισαν κατ' επανάληψη το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ, το Ταμείο της Υπουργικής Ασφάλισης. Δεν έχει και δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα κρατικής επιχορήγησης. Από το 2014 έχουν εντελώς καταργηθεί οι πόροι που εξασφάλιζε από τις δημόσιες συμβάσεις και συνεπώς δεν είχε καμία προοπτική επιβίωση αν δεν παίρναμε μέτρα παρέμβαση στο επίπεδο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ήδη έχει τοποθετηθεί νέα διοίκηση η οποία έχει την εντολή να βρει τρόπους και να συνεργαστεί και με τον προηγούμενο πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων να βρούμε τις κατάλληλες πρακτικές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βιώσιμο ταμείο που θα καταβάλει μέρισμα. Το μέρισμα είναι αποτέλεσμα του κεφαλαίου που διαμορφώνεται. Είναι μερίδιο της εισφοράς του μετόχου. Δεν είναι κάτι που είναι άσχετο με το πόσα κανείς διαθέτει στην δική του μερίδα. Όμως, από το 2004 και μετά, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, αλλά ότι χρονικά και συμπτωματικά σχετίζεται με την ανάγκη προσέλκυσης ψηφοφόρων. Τι να κάνουμε, δεν είναι
ψέμα ότι πολλές φορές το πολιτικό σύστημα αξιοποιούσε παροχές της κοινωνικής ασφάλισης για να προσελκύει ψηφοφόρους. Έγινε μια τεράστια αύξηση δαπανών, που ενώ ήταν πλεονασματικό το μετοχικό ταμείο, έγινε ελλειμματικό, κάπου 18 εκατομμύρια ευρώ λείπουν κάθε μήνα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να, όταν λέμε ότι πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε ειλικρινά για να βρούμε τη λύση στα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε ειλικρινά και να μην φοβάται όποιος βάζει μπροστά την αλήθεια να πει αυτά που πραγματικά αποτελούσαν πρόβλημα στο ίδιο το σύστημα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο καθαρό, χωρίς να ξεχνάμε ότι η κοινωνική ασφάλιση έχει σκοπό να ενισχύει τους χαμηλά αμοιβόμενους και τους πιο αδύναμους μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Πήραμε μέτρα για να χορηγηθεί επιτέλους το ΕΦΑΠΑΞ. Ο κανόνας είναι απλός και εύκολος στην εφαρμογή και προπάντων δίκαιος. Διότι όπως ξέρετε, από το 2013, από το Σεπτέμβριο, δεν έχει χορηγηθεί σε κανέναν δικαιούχο ΕΦΑΠΑΞ, επειδή ο τρόπος που είχε προσδιοριστεί τότε για τον υπολογισμό οδηγούσε σε άτοπα αποτελέσματα. Κάποιος μπορούσε να επωφεληθεί στην έναρξη πάρα πολύ ή να ζημιωθεί αναλόγως αν τα κεφάλαια ήταν σε ένα ύψος και οι ασφαλισμένοι ήταν σε ένα αριθμό τέτοιων που απογορούσαν, που η καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ δεν θα άφηνε υπόλοιπα ή θα άφηνε μεγάλο ύψος για διανομή. Ήταν πολύ τυχαία και αυθαίρετα τα κριτήρια χορήγησης του ΕΦΑΠΑΞ και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ ούτε από την κυβέρνηση που το θέσπισε. Ο νέος τρόπος υπολογισμού θα μας οδηγήσει γρήγορα στην καταβολή ΕΦΑΠΑΞ και βεβαίως η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγείται θα δώσει δυνατότητα άμεσα να απορροφήσουμε κεφάλαια για την καταβολή προσωρινών συντάξεων σε όλους, κύριων συντάξεων. Και αυτό είναι στο ποσοστό του 50% των τελευταίων 12 μηνών, όχι όμως κάτω από τα 384 ευρώ που είναι η επικουρική σύνταξη. Αυτό είναι το ύψος της προσωρινής σύνταξης κύριας που θα καταβάλλεται. Έχουμε εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους και οι φορείς προετοιμάζονται για την αμεσότερη καταχρονική προτεραιότητα καταβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών, των πιο αδυνάμων. Προηγούνται τα άτομα με αναπηρίες και με άλλες ανάγκες που χρειάζεται η κοινωνική ασφάλιση να μεριμνά. Η διαδικασία λειτουργίας του ΕΦΚΑ έχει προχωρήσει ήδη με την σύσταση και συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Αποτελείται από τον μέχρι τώρα πρόεδρο του ΙΚΑ, που διατηρείται και στη θέση αυτή παραλλήλως με τα καθηκοντά του στον ΕΦΚΑ και τους διοικητές των υπόλοιπων ταμείων, μαζί με εκπροσώπους από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή η λειτουργία προχωράει γρήγορα. Ήδη στελεχώθηκε με απόφαση της Δευτέρας που πέρασε. Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε